Ένοχο σε βαθμό πλημελήματο κρίθηκε ο Εναργία Δήμαρχο Βόλου Αχιλιά Μπέο για τι κατηγορίε τη δωροδοκία και δωροληψία για αλλίωση αποτελέσματο αγώνα στου αγώνε Αστέρα Τρίπολη Ολυμπιακό Βόλου στι 12 Μαρτίου του 2011 και Πανσεραϊκό Ολυμπιακό Βόλου στι 27 Φεβρουαρίου του 2011, καθώ και για συμμετοχή σε παράνομο στίχημα κατ' εξακολούθηση από το τριμελέ εφετείου κακουργημάτων Αθηνών. Απαιτήθηκαν 7 ολόκληρα χρόνια μετά την αποκάλυψη των στημένων αγώνων τη περίοδου 2008-2011, γνωστή ω υπόθεση προκειμένου το δικαστήριο να εκδώσει την τελεσίδικη απόφασή του για τους 84 κατηγορούμενους. Το τριμελές εφετείου κακουργημάτων μετά από τρίωρη διαδικασία αποφάσισε την ενοχή των Αχιλέα Μπέου, Γιάννη Κομπότη, Γιώργου Μποροβίλου, Δημήτρη Μπάκου, Αβραάμ Παπαδόπουλου και Κώστα Μενδρινού. Αθώοι κρίθηκαν οι Μιχάλης Κουντούρης, Ηρακλής Νύκταρης, Αλέκος Βοσνιάδης και Νίκος Πυρούνιας. Να αναφερθεί πως πριν την εκδίκαση η εισαγγελέα ζήτησε να απαλλαχθούν όλοι οι κατηγορούμενοι για το αδίκημα της συμμετοχής σε παράνομο στοίχημα κατ' εξακολούθηση και ηθική αυτουργία σε παράνομο στοίχημα, κάτι το οποίο δεν έκανε αποδεκτό το δικαστήριο. Μέσα στην ημέρα αναμενόταν να γίνουν γνωστές οι ποινές για τους ενόχους και φυσικά θα ακολουθήσουν οι εφέσεις που θα καταθέσουν όλες οι πλευρές. Μετά και τη σημερινή απόφαση, ο Σεαριά Δημαρχός Βόλου επανέρχεται στα καθήκοντά του, ενώ έρονται και οι όποιες απαγορεύσεις του είχαν επιβληθεί για την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο. Πρέπει να σημειωθεί ότι το δικαστήριο έκρινε πως δεν στοιχειοθετείται η πράξη της εγκληματικής οργάνωσης για κανέναν από τους κατηγορούμενους. Λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο κύριος Μπέος μίλησε αποκλειστικά στην TRT. Σήμερα ήταν μια μέρα που περίμενε 7,5 και πλέον χρόνια. Θα ξεκινήσω με αυτή τη φράση: «Όδιν εν όρος και έτε κεν μην». Δηλαδή έγινε ένας τέτοιος θόρυβος πανελλήνιος και στην ουσία τι, οδηγηθήκαμε εγώ τουλάχιστον φυλακή για ένα πλημέλημα. Δεν θα κάνω άλλες δηλώσεις γιατί η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, υπάρχει και έφεση. Θα τα πω όμως όλα και αναλυτικά σε συνέντευξη τύπου που θα δώσω στο Δημαρχείο, γιατί όπως καταλαβαίνουν κάποιοι, από αύριο επιστρέφω στα καθήκοντά μου. Ούτως ή άλλως ήμουνα στα καθήκοντά μου, υπηρετούσα την πόλη μου με τους συνεργάτες μου προς όφελος των πολιτών. Τώρα όμως θα έχω και δικαίωμα επιγραφής, ευελπιστώ από Δευτέρα.